Καλησπέρα. Σήμερα θα απαντήσω στις ερωτήσεις που σας ζήτησα να μου αφήσετε. Αυτό, πάμε να ξεκινήσουμε. Τι σου τις πάει περισσότερο στην ελληνική νοοτροπία? Τι μου τις πάει? Το ότι κοιτάμε πρώτα να τονίσουμε τι κάνει ο άλλος λάθος, παρά να κοιτάξουμε το τι κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Πιστεύεις ότι είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου αυτή τη στιγμή? Όχι, έχω πολλά πράγματα να βελτιώσω. Αλλά πιστεύω ότι είμαι καλύτερη από ό,τι ήμουν πέρυσι και πέρυσι ήμουν καλύτερη από ό,τι ήμουν πρόπερσι και πάει λέγοντας. Έχεις κάποια σχέση? Οι άντρες τι σου λένε για αυτό το ιδιαίτερο καυστικό χιούμορ που έχεις? Ναι, έχω σχέση και ο άντρας μου λέει ότι του αρέσει πολύ. Πώς είναι να είσαι σε σχέση? Δεν μπορώ να απαντήσω γενικά για το πώς είναι να είσαι σε σχέση, γιατί άλλο να είσαι σε μια απλή σχέση, άλλο να είσαι σε σχέση με τον άνθρωπό σου. Άμα είσαι σε σχέση με τον άνθρωπό σου, είναι τέλειο. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 25. Έχεις φίλες? Δεν σε έχω ακούσει να μιλάς ποτέ για φίλους σου. Ναι, έχω φίλους, λίγους και καλούς, αλλά γιατί να με έχεις ακούσει καν να μιλάω για φίλοι μου, αφού δεν μιλάω τόσο για την προσωπική μου ζωή? Αν σου δινόταν η ευκαιρία να τροποποιήσεις κάτι στην Ελλάδα με σκοπό τη βέλτιση στη λειτουργία του κράτους όσο αφορά οικονομία, εκπαίδευση ή ό,τι άλλο επιθυμείς, τι θα ήταν αυτό? Όσο αφορά την οικονομία, πολλά πράγματα, αλλά νομίζω το βασικότερο πράγμα που θα έπρεπε να γίνει είναι η μείωση της φορολογίας. Έτσι, γιατί το πραγματικό πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι δεν έχει λεφτά, οπότε έτσι θα ερχόντουσαν ξένοι επενδυτές και θα άρχισε να κινείται χρήμα στην αγορά και αποτελεσματικά θα δημιουργούνταν θέσεις εργασίας και πάει λέγοντας. Όσο αφορά τώρα την εκπαίδευση, θα άλλαζα τον τρόπο που διδάσκονται μερικά μαθήματα, δηλαδή σίγουρα θα απαγόρευα την Παπαγαλία. Θα φρόντιζα να γίνονται αξιολογήσεις στους καθηγητές, έτσι ώστε οι καθηγητές που θα διδάσκουν να έχουν μεταδοτικότητα και να μην έχουν αυτό το να βγει η ύλη στο μυαλό τους και να τους νοιάζει περισσότερο να αναπτύξουν μια σχέση με τον μαθητή και να του περάσουν κάποια πράγματα. Τώρα με τις πανελλήνιες δεν ξέρω ακριβώς τι θα πρέπει να γίνει, γιατί πολλοί λένε ότι θα πρέπει να καταργηθούν. Τώρα εγώ σκέφτομαι ότι ίσως δεν έχει νόημα να καταργηθούν, απλά να αλλάξει ο τρόπος που γίνεται η εξέταση. Αυτό που είπα και πριν, να σταματήσει η Παπαγαλία, και σίγουρα να σταματήσει αυτό που γίνεται με τα φροντιστήρια. Δηλαδή σκεφτείτε πως αν ένα παιδί δεν χρειάζεται να αφιερώνει τόσες ώρες σε σχολείο και φροντιστήριο και να τα κάνει σε ένα από τα δύο στο σχολείο, σκεφτείτε πόσες ώρες θα έχει να ηρεμεί, να είναι σπίτι του, να διαβάζει με την ησυχία του και να κάνει και άλλα πράγματα πέρα από το διάβασμα, γιατί δεν είναι και αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα? Αν γίνει τώρα αυτό που προτείνουν πολλοί, να δίνουν τα παιδιά κατευθείαν για να μπουν στο πανεπιστήμιο που θέλουν, πάλι εξετάσεις θα είναι, πάλι ψυχοφθόρα θα είναι η διαδικασία. Εξετάσεις είναι, άγχος θα έχεις. Πιστεύεις πως οι πανελλήνιες καθορίζουν το μέλλον μας και χωρίς αυτές γινόμαστε ένα τίποτα? Όχι. Είναι απλώς εξετάσεις. Είναι φυσιολογικό να σε αγχώνουν, είναι φυσιολογικό να χαρείς αν πετύχεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα έχεις δουλειά, γιατί πιθανότατα άνεργος θα είσαι μόλις πάρεις το πτυχίο σου. Και είναι φυσιολογικό να στεναχωρηθείς αν αποτύχεις, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα καταφέρεις τίποτα στη ζωή σου. Ίσα-ίσα που μπορεί να πεισμώσεις περισσότερο αν αποτύχεις και να καταφέρεις πράγματα που στη διαφορετική περίπτωση δεν θα τα κατάφερνες. Απλά δεν πρέπει να αφήσεις την αποτυχία να σε καταβάλει. Αυτό. Ποιο πιστεύεις πως είναι το μέλλον της δημοσιογραφίας? Το χειρότερο. Όλα τα μέσα ανέκαθεν εξυπηρετούσαν συμφέροντα, αλλά μέσα στην κρίση αυτό έγινε ακόμα πιο αισθητό και οι άνθρωποι είχαν ανάγκη από μια αντικειμενική ενημέρωση την οποία δεν είχαν. Οπότε έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που όλοι αισθάνονται πραγματικό μίσος για τα ΜΜΕ. Τι δυσκολίες αντιμετωπίζει ένας δημοσιογράφος εκτός από το οικονομικό? Και τι δεν αντιμετωπίζει? Διαφθορά, εκμετάλλευση, πρόωρα γυρατιά, μίσος από όλους. Τι συμβουλή θα έδινε στους νέους σαν και σένα που έρχονται αντιμέτωποι με την ανεργία? Να μην το βάζετε κάτω και αν είναι εφικτό να εξετάσετε το ενδεχόμενο να κάνετε κάτι δικό σας, κάτι που σας αρέσει και παράλληλα να σκεφτείτε τι είναι αυτό που λείπει από τη χώρα σας, από την πόλη σας, από το χωριό σας και να προσπαθήσετε να το κάνετε. Όταν σπούδαζες δημοσιογραφία υπήρχαν κατευθύνσεις? Στο πανεπιστήμιο δεν υπήρχαν ξεχωριστά μαθήματα για πολιτικό, για καλλιτεχνικό. Στο ΙΕΚ, ναι. Ταινίες που σε έβαλαν σε σκέψεις και σε έκαναν να αλλάξεις οπτική για τον κόσμο γύρω σου? Η αλήθεια είναι ότι από τότε που είδα την ερώτηση δεν μπορώ να θυμηθώ καμία ταινία που μου προκάλεσε αυτά τα συναισθήματα. Μπορώ όμως να θυμηθώ σειρά, το Black Mirror. Μετά από ορισμένα επεισόδια είχα κάτσει ανάποδα στο κρεβάτι μου, είχα φρικάρει και απλά δεν ήξερα. Με είχε επηρεάσει τόσο πολύ, με είχε κάνει να σκέφτομαι τόσο πολύ διαφορετικά από ό,τι σκεφτόμουν. Πιστεύεις κάποια θρησκεία ή οτιδήποτε άλλο? Μέχρι κάποια ηλικία πίστευα στο Θεό.
Μετά από κάποια ηλικία σταμάτησα να πιστεύω στο Θεό και έγινα από αυτά τα ενοχλητικά άτομα που πιστεύουν ότι οι ίδιοι ξέρουν ότι δεν υπάρχει Θεός και πως όλοι οι υπόλοιποι που πιστεύουν στο Θεό είναι κατώτεροι. Πλέον δεν θέλω να ανήκω ούτε στους πιστούς, ούτε στους άθεους, οπότε ούτε θέλω να λέγομαι agnostic atheist because Tumblr, οπότε δεν ανήκω πουθενά, δεν παίρνω κάποια απόφαση, ό,τι είναι να έρθει θα έρθει, όσον αφορά πίστη ή μη πίστη, και δεν ενοχλώ κανέναν. Έχει αλλάξει η γνώμη σου για το YouTube από τότε που δεν ανέβαζες βίντεο σε σχέση με τώρα? Γενικότερα έχει αλλάξει το YouTube. Έχει γίνει μια διαφήμιση. Και κάποτε θυμάμαι που το YouTube ήταν το μέσο που ήθελαν όλοι να παρακολουθούν, γιατί ήταν διαφορετικό από την τηλεόραση και έχει καταλήξει να είναι ακριβώς το ίδιο. Ποιο είδος μουσικής ακούς και γιατί? Ακούω διάφορα είδη. Αυτό που θέλω εγώ από τη μουσική είναι μια πολύ ωραία μελωδία που να μου προκαλεί ιδιαίτερα συναισθήματα τα οποία δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια. Γι' αυτό μου αρέσει και τόσο η κλασική μουσική, γιατί λέει ιστορίες χωρίς καν στίχους. Ποιο είναι το μεγαλύτερο όνειρο ή στόχο σου? Να φτιάξω τη ζωή μου. Πλέον δεν με νοιάζει να αλλάξω τον κόσμο και όλα αυτά. Με ενδιαφέρει να φτιάξω τη ζωή μου, να έχω οικογένεια με πολλά σκυλιά, σε ένα ωραίο σπίτι και να κάνω κάτι που χρειάζεται ο κόσμος και που με κάνει και εμένα να νιώθω καλά και να πάω στο Τόκιο. Είσαι μια από τις τυπικές φοιτήτριες? Πρώτον, δεν είμαι φοιτήτρια. Δεύτερον, ναι. Πώς πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει ο κόσμος? Καλά, ο κόσμος μπορεί να αλλάξει μόνο από τους ισχυρούς. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς τα πρόβατα είναι να μην είμαστε πρόβατα. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Με το να μην καταπίνουμε μάσιτα όλα αυτά που μας πλασάρουν και μας κάνουν να αισθανόμαστε ότι και καλά είμαστε προοδευτικοί. Η μόδα θα σταματήσει ποτέ να επηρεάζει την καθημερινότητα? Όχι. Τι θα επέλεγες να σπουδάσεις αν έδινες τώρα πανελλήνιες? Δεν έχω ιδέα. Ίσως πάλι δημοσιογραφία, γιατί την αγαπώ. Απλά θα έκανα στο μέλλον κάποιες διαφορετικές κινήσεις. Πιστεύεις ότι πράγματι πρέπει να επιδιώκουμε το συλλογικό καλό, διότι η ατομική ωφέλεια εξαρτάται από τη συλλογική, και πώς κατά τη γνώμη σου θα μπορούσε να εξαλειφθεί το φαινόμενο της πολιτικής απάθειας, κυρίως στους νέους? Ναι, σαφώς πρέπει να επιδιώκουμε το συλλογικό καλό. Και επειδή η κυβέρνηση είναι ουσιαστικά ο καθρέφτης της κοινωνίας, αν εξαλειφθεί η πολιτική απάθεια, τότε θα έχουμε και κυβέρνηση η οποία θα νοιάζεται για τους ανθρώπους και τη χώρα. Προς το παρόν, ο καθένας κοιτάει την πάρτη του και αυτό φαίνεται από τις κυβερνήσεις που έχουμε τα τελευταία πολλά χρόνια. Τώρα, πώς μπορεί να εξαλειφθεί η πολιτική απάθεια στους νέους? Μέσω της μόρφωσης και της ενημέρωσης. Τώρα θα μου πείτε, ποιας ενημέρωσης, αφού κάθε μέσο εξυπηρετεί κάποιο σκοπό και κρύβει γεγονότα ή παρουσιάζει άλλα διαφορετικά? Ναι, αλλά και πάλι η μόρφωση είναι αυτή που θα σε βοηθήσει στο μέλλον να ξεχωρίζεις το ψέμα από την πραγματικότητα κλπ. Πιστεύεις, εσύ μου άφησες ωραίες ερωτήσεις. Πιστεύεις ότι ένας σύγχρονος νέος είναι καλύτερο να επιλέγει το μελλοντικό του επάγγελμα βάσει αυτού που ονειρεύεται ή βάσει της επαγγελματικής αποκατάστασης? Και κατά αντιστοιχεία, είσαι υπέρ της επιλογής ερωτικού συντρόφου βάσει της συναισθηματικής κάλυψης ή βάσει οικονομικών προνομίων? Εννοείται πως πρώτα πρέπει να αναλογιστεί κάποιος το τι του αρέσει να κάνει. Και πραγματικά βαθιά μέσα μου πιστεύω ότι αν κάποιος θέλει κάτι πολύ, θα το καταφέρει. Όπως προφανώς είμαι αντίθετη στην επιλογή συντρόφου για βάση της οικονομικής κάλυψης ή βάση οποιασδήποτε επιλογής που να βολεύει τον άλλο, δηλαδή να είναι, ας πούμε, ο ιδανικός για οικογένεια. Για να μην τον γουστάρεις, να είναι ο ιδανικός για οικογένεια, να έχεις μια ήρεμη ζωή μαζί του. Το έχω ξαναπεί, είναι πολύ συχνό φαινόμενο να φτάνει κάποιος στα 30 και να λέει, ωραία, τώρα πρέπει να παντρευτώ, οπότε ο πρώτος που σου εμφανίζεται και είναι ήρεμος, χωρίς να νιώθεις πολλά πράγματα για εκείνον, τον επιλέγεις. Και αυτό μετά οδηγεί σε δυστυχισμένους γάμους, σε διαζύγια, σε παιδιά με ψυχολογικά προβλήματα. Οπότε πρέπει πριν ξεκινήσετε να το πάτε σοβαρά με κάποιον, να ξέρετε τι θέλει και να θέλετε τα ίδια πράγματα. Υπάρχει ομορφιά και ασχήμια ή απλά γούστα? Σίγουρα όλα είναι θέμα γούστου. Αλλά και το γούστο των ανθρώπων καθορίζεται από τα πρότυπα που επιτάσσει η κοινωνία. Γενικότερα, όταν είδα αυτή την ερώτηση, προβληματίστηκα πάρα πολύ, γιατί προσπαθούσα να σκεφτώ αν υπάρχει κάτι καθολικά όμορφο, κάτι που να αναγνωρίζεται από όλους ότι είναι όμορφο και άσχημο, ανεξάρτητα από τον παράγοντα του χρόνου, του τόπου κλπ. Π.χ., ας πιάσουμε ένα όμορφο και ένα άσχημο τοπίο με την έννοια του όμορφου και του άσχημου που επικρατεί σήμερα. Μπορεί κανείς να πει ότι είναι de facto όμορφο και άσχημο?
ή εμείς τα βλέπουμε όμορφα και άσχημα, επειδή έχουμε μια... έχει δημιουργηθεί μια γενικότερη αντίληψη για το τι είναι όμορφο και άσχημο. Λίγο μπερδεμένα τα λέω. Εμείς οι ίδιοι έχουμε δημιουργήσει το τι σημαίνει όμορφο και τι άσχημο, και αυτό με τα χρόνια μεταβάλλεται. Π.χ. για εμφάνιση ανθρώπων δεν θα μιλήσω καν, γιατί εννοείται πως αλλάζει με τα χρόνια, το ξέρουμε. Αλλά όταν κάτι είναι τόσο όμορφο όσο ένα ηλιοβασίλεμα, μπορεί άραγε υπό άλλες συνθήκες να μην είναι όμορφο? Πάντως ναι, για να απαντήσω στην ερώτησή σου, εννοείται πως το 2018 υπάρχει ομορφιά και ασχήμια. Το θέμα είναι σε τι βαθμό αφήνεις εσύ αυτές τις δύο έννοιες να επηρεάζουν τη ζωή σου. Θες απλά όταν ξυπνάς να βλέπεις ένα όμορφο τοπίο από τον μπαλκόνι σου που θα σου προκαλεί ψυχική ηρεμία, ή θες να είσαι πανέμορφος και να επιδιώκεις την ομορφιά με κάθε μέσο? Γιατί κάνεις βίντεο στο YouTube? Πιστεύεις σε κάποια κοινωνική αλλαγή ή το κάνεις απλά για χόμπι? Και τα δύο, για να είμαι ειλικρινής. Θα ξεπεράσουμε ποτέ αυτή τη μάστιγα που ονομάζεται πολιτική ορθότητα? Πιστεύεις ότι η παράδοση είναι σημαντική για τον νέο άνθρωπο? Βλέπεις μέλλον για την Ελλάδα και θεωρείς ότι αξίζει να προσπαθήσει να ζήσει εδώ η νεολαία? Θέλω να πιστεύω ότι επειδή η πολιτική ορθότητα είναι μια μόδα, θα περάσει. Όσο αφορά την παράδοση, ναι, θεωρώ ότι είναι σημαντική, ειδικά για εμάς τους Έλληνες, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας. Και δεν λέω ότι πρέπει όλοι οι άνθρωποι να μένουμε προσκολλημένοι στο παρελθόν και να θεωρούμε οτιδήποτε νέο του σατανά, αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τις ρίζες μας. Η Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, είναι η καλύτερη χώρα του κόσμου, οπότε ναι, αξίζει να προσπαθήσουμε. Πόση υποκρισία και σοβαροφάνεια κρύβεται πίσω από την πολιτική ορθότητα? By the way, οι ίδιοι που κάποτε επέβαλαν το apartheid είναι οι ίδιοι που τώρα επιβάλλουν την πολιτική ορθότητα, ή δάλλως σε βαφτίζουν φασίστα, ναζί, σεξιστή και ό,τι ορολογία είναι της μόδας αυτόν τον καιρό. Καλά, όλα αυτά είναι υποκινούμενα. Δεν είναι ότι η Μαρίκα από το χωριό μία μέρα ξύπνησε και αποφάσισε ότι θα ενοχλείται από εκείνους που δεν συμπαθούν τους ομοφυλόφιλους. Αλλά θα πω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πλέον στην προσπάθειά τους όλοι να προστατεύσουν τις μειονότητες από το ρατσισμό, κάνουν οι ίδιοι το ίδιο ρατσισμό. Για παράδειγμα, υπάρχει το κίνημα του φεμινισμού, το οποίο υποστηρίζει ότι οι γυναίκες και οι άντρες είναι ίσοι. Δεν είναι όμως αυτός ο σκοπός του φεμινισμού, ή δεν έχει καταλήξει να είναι, γιατί έχουν φτάσει σε σημείο οι γυναίκες να θεωρούνται πιο ισχυρές, ή βασικά αυτό επιδιώκουν. Και όποιος πιστεύει ότι αυτό δεν ισχύει, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Σκεφτείτε σήμερα στις μέρες μας, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ίσως όχι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, να είναι δύο υποψήφοι για την ίδια δουλειά, ένας άντρας και μία γυναίκα, και το αφεντικό να πρέπει να διαλέξει έναν από τους δύο. Ο εργοδότης, λοιπόν, στο φόβο του να μην θεωρηθεί σεξιστής, θα προσλάβει τη γυναίκα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του άμα είναι καλύτερη για τη δουλειά. Το ίδιο συμβαίνει ή πάει να συμβεί με όλες τις μειονότητες. Και δείτε λίγο, ας πούμε, τα Oscars. Άμα δεν κάνεις μια ταινία για τους πρόσφυγες, για τους ομοφυλόφιλους, για τις γυναίκες ή δεν ξέρω και εγώ τι, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις. Αυτό δεν είναι ισότητα. Η ανάγκη όλων να αποδείξουν στον εαυτό τους και τους γύρω τους ότι είναι προοδευτικοί, τους οδηγεί στο να συμπεριφέρονται με ρατσισμό απέναντι σε οποιονδήποτε δεν είναι γυναίκα, δεν είναι LGBTQ, δεν είναι πρόσφυγας, και αντί να δημιουργείται ισότητα, που υποτίθεται αυτό θέλουν, καταλήγουν στο να έχουν περισσότερα προνόμια αυτές οι μειονότητες. Και με αυτό περνάω σε μία ερώτηση, μάλλον όχι τόσο ερώτηση, όσο statement. Πόσο privileged as hell παίζει να είσαι? Το οποίο εξηγεί μετά ότι επειδή είμαι λευκή και εσύ straight, που να ήμουν και άντρας να τριτώσει το κακό, δεν μπορώ να καταλάβω ότι το να λέω ότι δεν έχει νόημα να προσπαθούμε να αλλάξουμε τη γνώμη σε όσους είναι αντίθετοι στους γκέι, για παράδειγμα, είναι κακό, γιατί καταπατώνται ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται για ένα σχόλιο επιδίωξης, επιβολής πολιτικής ορθότητας. Ακριβώς αυτό που έλεγα πριν. Γίνεται ρατσισμός προς το πρόσωπό μου επειδή είμαι λευκή και straight, με το επιχείρημα ότι είμαι ρατσίστρια επειδή δεν βγήκα να κάνω βίντεο είμαι gay, είμαι Αλβανίδα, είμαι πρόσφυγας, για να βγείτε όλοι να με χειροκροτάτε για το πόσο προοδευτική είμαι. Απλώς είπα ότι δεν υπάρχει λόγος να τους υποχρεώνουμε όλους να έχουν την άποψη που εμείς θεωρούμε σωστή, γιατί αυτό είναι ρατσισμός, αυτό είναι διάκριση, αυτό είναι φασισμός. Οπότε, φίλοι μου, εσύ που μου έκανες αυτή την ερώτηση και είμαι σίγουρη ότι θεωρείς τον εαυτό σου αντιρατσίστρια, μάντεψε τι. Αυτά. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.